Καλημέρα, κύριε Κρέτσο. Κύριε Κρέτσο, πάρα πολλά τα θέματα. Συζητάγαμε λίγο και πριν βγούμε στον αέρα τα πάρα πολλά θέματα της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Και του Υπουργείου, έτσι. Του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Μάλιστα. Τώρα θα έλεγα να ξεκινήσουμε, κύριε Κρέτσο, κύριε Γενικέ, από το θέμα με την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που εκκρεμούν να γίνουν, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία? Που έχει μείνει πίσω ή έχει παγώσει? Όχι, έχει πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Από εκεί περιμένετε τώρα τα. Εκεί περιμένουμε, και το ΕΣΟΡΟΥ είναι το αρμόδιο όργανο για να διεξαχθεί ο νέος διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση και δεν έχουμε νεότερα πάνω σε αυτό το τομέα? Κοιτάξτε, εμείς στείλαμε, ο κύριος Παπάς έστειλε μια επιστολή εδώ και ένα μήνα, το οποίο ζητάει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα από το ΕΣΟΡΟΥ. Ποιο είναι το σχέδιο όσον αφορά τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και την αδειοδότηση? Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερούμε, να χρονοτριβούμε, δηλαδή το κλώθουμε συνεχώς. Εδώ υπάρχει και εμπειρία πλέον μετά το διαγωνισμό που κρίθηκε άκυρος. Τα θέματα του φάσματος, δηλαδή στο πόσα κανάλια χωράνε, είναι γνωστά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕΤ. Είναι μέχρι 6 HD κανάλια μέχρι το 2020. Θέλω να πω ότι, γιατί είναι ορόσημο το 2020, κύριε Κρέτσο? Το ορόσημο το 2020 είναι διότι τότε θα πρέπει η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ένταξης στο 5G, δηλαδή να παραχωρήσουν το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα, το οποίο, αν θέλετε, μειώνει και το διαθέσιμο φάσμα για την επίγεια ψηφιακή υπερεκπομπή, την ελεύθερη τηλεόραση. Άρα λέτε μέχρι τότε, μέχρι 6 άδειες θα έχουν δυνατότητα. Μέχρι τότε, μέχρι 6 άδειες, μιλάω για υψηλής ευκρίνειας κανάλια, και αυτό με τη λογική βέβαια ότι πρέπει τα κανάλια να παίζουν σε simulcast, δηλαδή ταυτόχρονα να υπάρχει και κανονική ευκρίνεια και υψηλή ευκρίνεια, για να μην πέσει μαύρο στο 30% των δεκτών τηλεοπτικών. Επομένως, κύριε Κρέτσο, τα 6 κανάλια, αριθμός 6, είναι οριστικός και μετάκλητος. Δεν λέω ότι είναι οριστικός αμετάκλητος, απλώς αναφέρω τα όρια του φάσματος, δηλαδή το θέμα, ας πούμε, το πόσες άδειες μπορούν να χορηγηθούν είναι μέχρι 6, μέχρι το 2020. Και βέβαια εδώ οφείλω να πω ότι στις αρχές του Μάρτη διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Αθήνα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το ΣΕΝΤΙΦ. Το ΣΕΝΤΙΦ είναι ένα άτυπο όργανο, όπου ουσιαστικά είναι ένα όργανο διαπραγμάτευσης εθνικής για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, αναφορικά με την κατοχήρωση συχνοτήτων. Εκεί βέβαια θα πάμε, είναι εθνικό ζήτημα, και θα πάμε να διεκδικήσουμε όσες περισσότερες συχνότητες μπορούμε. Και αν διεκδικήσουμε περισσότερες συχνότητες, έχουμε περισσότερους πολυπλέκτες, ενδεχομένως ο αριθμός των καναλιών που μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια να είναι μεγαλύτερος. Αλλά αυτή τη στιγμή το διαθέσιμο φάσμα, η ανάγκη να παίζουν τα κανάλια ταυτόχρονα και σε κανονική ευκρίνεια και σε υψηλή ευκρίνεια. Για πανελλαδικά μιλάμε τώρα, έτσι. Για πανελλαδικά μιλάμε. Και βέβαια και η υποχρέωση για την παραχώρηση του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος της υπομπάντας των 700 MHz, το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα μέχρι το 2020, μας δίνει συγκεκριμένα δεδομένα όσον αφορά τον αριθμό. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, νόμος υπάρχει, εμπειρία υπάρχει. Αν χρειαστεί βοήθεια το ΕΣΟΡΟΥ, εμείς θα είμαστε δίπλα να την παράσχουμε. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να καθυστερούμε, διότι αυτή τη στιγμή παρανομούμε όλοι. Έτσι. Δηλαδή, παρανομεί το κράτος, παρανομούν τα κανάλια. Άρα λοιπόν λέτε ότι έχει υπάρξει ήδη καθυστέρηση, θα έπρεπε ήδη να έχει να έχει ετοιμαστεί ο νόμος από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Το ΕΣΟΡΟΥ έχει ξεκινήσει μία διαβούλευση, έχει ζητήσει από όλα τα κόμματα και αρμόδιους φορείς κάποιες τις απόψεις τους όσον αφορά την αδειοδότηση. Εντάξει, το καταλαβαίνω, λογικό είναι. Τα μέλη του ΕΣΟΡΟΥ έχουν αναλάβει μια τεράστια υποχρέωση και ευθύνη, και βέβαια το ΕΣΟΡΟΥ, όπως το βρήκαν και οι ίδιοι μπορούν να το διαπιστώσουν, είχε πάρα πολλά κενά. Κατά την άποψή μου, ήταν ο οργανισμός ο οποίος ήταν σε αδράνεια και σε απαξίωση για πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, μπορώ να κατανοήσω το πρώτο τρίμηνο ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Από εδώ και πέρα όμως, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για χάσιμο και το ΕΣΟΡΟΥ πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στην αδειοδότηση, ή τουλάχιστον να δώσει στον ελληνικό λαό ποιο είναι το σχέδιό του αναφορικά με την αδειοδότηση του τηλεοπτικού σταθμού. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα είναι στον αέρα. Τώρα, οι υπερθεματιστές του προηγούμενου εγχειρήματος, του τελευταίου εγχειρήματος, που έχουν καταβάλει σημαντικά ποσά, αυτά τελικά θα τα πάρουν πίσω από το δημόσιο,
ή θα διακρατηθούν για κάποιο λόγο? Όχι, όχι. Αυτά έχουν γίνει διαδικασίες επιστροφής των χρημάτων. Ήταν για μια συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία η οποία κηρύχθηκε άγωνη. Τώρα, με βάση το δημόσιο λογιστικό, αν υπάρχουν ανάγκες συμψηφισμών, αυτό είναι κάτι το καθορίζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Από τη δική μας την πλευρά, πάντως, έχει φύγει το συγκεκριμένο όγραφο, το οποίο ζητάει από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να προχωρήσει τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων. Τώρα, εκτός από της πανελλαδικής εμβέλειας, πάμε στα περιφερειακά κανάλια. Εκεί πάλι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα αποφασίσει και θα προχωρήσει σε αδειοδότηση? Βεβαίως. Εφ' εξής, η τελευταία απόφαση του ΣΤΕ, αν θέλετε, η μεγάλη της καινοτομία, το νέο στοιχείο το οποίο φέρνει, διότι είχαμε και μια απόφαση του ΣΤΕ 3578-2010, ναι, η οποία έλεγε και τότε το ΣΤΕ ότι η λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών χωρίς καθεστώς προηγούμενης αδειοδότησης είναι μη συνταγματικός ανεκτή. Η νέα όμως απόφαση, αυτό το οποίο φέρνει, είναι ότι όταν μιλάμε για διαγωνιστική διαδικασία εφ' εξής, είναι ρητό, αμετάκλητο, το μόνο αρμόδιο όργανο που μπορεί να τη διεκπαιρεώσει είναι το ΕΣΟΡΟΥ. Επομένως, αυτό ισχύει και για τα εθνικής εμβέλειας κανάλια και για τα περιφερειακά και για τα θεματικά, για όλες τις κατηγορίες αδειών που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή ο νόμος 43-39-15, ο γνωστός νόμος Παπά. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο τώρα στο θέμα της, αυτή την προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο και προωθείται ένα νομοσχέδιο σε σχέση με την εφάπαξ ενίσχυση όσων θέλουν να δημιουργήσουν παραγωγών από όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο και από τρίτες χώρες, να έρθουν στη χώρα μας να κάνουν μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, να παράξουν μια οπτικοακουστική δουλειά. Τι ισχύει μέχρι τώρα και τι προσπάθειες γίνονται για να ενταχθεί όλη αυτή η διαδικασία στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο? Ναι, ναι. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι μια προσπάθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης και του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης. Και αυτό το οποίο προβλέπει είναι πάρα πολύ απλά να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς να ενσωματωθεί στον επενδυτικό νόμο, το 44-99 του 16, ένα ειδικό καθεστώς αφορά τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Πολύ απλά το λέω και εντάχει, αυτό το οποίο προβλέπει το νομοσχέδιο το οποίο ήρθε σε διαβούλευση είναι ότι αν ένας παραγωγός επιθυμεί να επενδύσει στην Ελλάδα, μπορεί ένα 25% των δαπανών του να είναι επιλέξιμες, ιδιαίτερα αν προβάλλει την Ελλάδα, τον πολιτισμό της χώρας ή δημιουργεί σημαντική απασχόληση και κάνει αρκετά από τα γυρίσματα και τις λήψεις στην Ελλάδα, ή το ποσοστό των 25% επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 εκατομμύρια. Τώρα, γιατί το κάνουμε αυτό? Καταρχάς είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή όλες οι χώρες προσπαθούν να προσφέρουν επενδυτικά κίνητρα στην οπτικοακουστική παραγωγή, αφενός διότι η οπτικοακουστική παραγωγή αφορά πάρα πολλά επαγγέλματα. Στην τηλεόραση είσαστε και εσείς και στην ενημέρωση και καταλαβαίνετε πόσα επαγγέλματα, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για να βγει αυτό. Αλλά ξέρετε, που κύριε βλέπουμε στην τηλεόραση. Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία. Ενδιαφέρον υπάρχει όμως. Δηλαδή, μια ταινία με πρωταγωνιστή τον Matt Damon δεν γυρίστηκε στην Αθήνα και γυρίστηκε στα Κανάρια νησιά. Δεν πρέπει να επιλύσουμε και κάποια άλλα θέματα παράλληλα με αυτή πρέπει την να επιλύσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σκάρκο, και γι' αυτό το οποίο κάνουμε, το οποίο αφορά ουσιαστικά κρατική ενίσχυση, δηλαδή ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο εντάσσεται στο επενδυτικό νόμο και επομένως μπορεί να έχει μια επιστροφή επιχορήγηση της τάξης του 25% ή των 5 εκατομμυρίων, είναι ένα βήμα, ένα σημαντικό βήμα, το οποίο λείπει από τη χώρα. Είπατε το παράδειγμα της Τενερίφης, το οποίο έχει πολύ διευρυμένο πλαίσιο και μια δέσμη ουσιαστικά παροχής κινήτρων προς τους παραγωγούς. Και γι' αυτό βέβαια και η Τενερίφη έχει πάρα πολλές προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών διεθνών παραγωγών. Είναι όμως ένα βήμα αυτό που κάνουμε. Δεν πρέπει να είναι το σημαντικό. Θεωρώ επίσης ότι ειδικά για τους παραγωγούς που προέρχονται από τρίτες χώρες, όπου δεν υπάρχει αυτό το καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών με την επιστροφή του ΦΠΑ, μπορούμε να τολμήσουμε και να ζητήσουμε επιστροφή ΦΠΑ για όσες, π.χ. για όσους παραγωγούς έρθουν από το Hollywood, από το Bollywood, από την Ινδία ή από την Κίνα. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για έναν κλάδο, ο οποίος σύμφωνα με τις προβλέψεις και της PricewaterhouseCoopers και άλλων
έτσι, αναλυτών, προβλέπεται ότι μέχρι το 2020 θα έχει ένα παγκόσμιο τζίρο της τάξης των 2,14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τρεις εκατομμυρίων. Που υπάρχουν πολλά περιθώρια για να έχει και η Ελλάδα ένα κομμάτι από αυτή την πίτα. Η Ελλάδα, ναι. Γιατί η Ελλάδα? Γιατί αν δείτε και στην Τενερίφη, ή αν δείτε στη Βαρκελόνη, ή αν δείτε, αναφέρω την Ισπανία, διότι ουσιαστικά όλες οι χώρες έχουν, έτσι, έχουν και στα Σκόπια ειδικούς κανόνες. Βουλγαρία, νομίζω ότι έχουν. Και στη Βουλγαρία και στην Τσεχία και στην Ουγγαρία, και είναι αλήθεια ότι φιλοξενούνται πλέον πάρα πολλές παραγωγές εκεί. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία αυτού του κλάδου και για την προβολή της χώρας και για την προστιθέμενη αξία που έχει όσον αφορά την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα. Μιλάμε για θέσεις εργασίας, για προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Πρόνοια θα υπάρχει για τους εν Ελλάδη εργαζόμενους παραγωγούς? Δηλαδή να επιδίνονται κίνητρα, αλλά να αξιοποιούνται τα μέσα τα οποία διαθέτει η χώρα. Ενώ οι Έλληνες παραγωγοί και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μην έρχεται η παραγωγή από το εξωτερικό και φέρνει συνεργεία από τη Βουλγαρία ή φέρνει κινηματογραφιστές από τα Σκόπια. Αυτό εννοώ. Έχετε απόλυτο δίκιο, και γι' αυτό στο νομοσχέδιο όσον αφορά την επιχορήγηση, την επιστροφή των επιλέξιμων δαπανών του 25%. Υπάρχουν και ρήτρες που αφορούν την απασχόληση και όχι μόνο το περιεχόμενο και το κόνσεπτ μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς ή ενός τηλεοπτικού commercial, μιας τηλεοπτικής διαφήμισης. Ναι. Να επιστρέψω μόνο λίγο σε αυτό που... Τι προβλέπουν αυτές οι ρήτρες, κύριε Κρέτσο? Δηλαδή θα πρέπει το συνεργείο που έρχεται από το εξωτερικό στην Ελλάδα για να κάνει μια παραγωγή να έχει ένα ποσοστό και Ελλήνων εργαζομένων? Βεβαίως πρέπει να έχει ποσοστό. Και τέλος πάντων όλα και αυτά. Και αυτό είναι... βέβαια αφορά και Έλληνες παραγωγούς, έτσι? Αφορά και Έλληνες παραγωγούς. Δεν θα αποκλειστούν οι Έλληνες παραγωγοί από αυτή τη διαδικασία. Απλώς θέλω να πάω ένα βήμα παραπάνω, το οποίο δεν υπάρχει αυτή στο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα λεγόμενο tax rebate όσον αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ, κυρίως για παραγωγούς που προέρχονται από τρίτες χώρες, π.χ. τις ΗΠΑ, την Κίνα ή την Ινδία. Θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική βιομηχανία, έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο. Η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, δηλαδή αν δείτε και σε πολλά trailers έτσι για το Field Commission που κάνουν π.χ. στη Βαρκελόνη, στην Τενερίφη ή σε άλλες χώρες, το πρώτο πράγμα το οποίο τονίζουν είναι για παράδειγμα η ηλιοφάνεια, ο καλός καιρός. Γιατί αν έχεις καλό καιρό μπορεί να έχεις περισσότερη λήψη, καλύτερο φως, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τους κινηματογραφιστές. Η Ελλάδα επίσης συνδυάζει, έχει και μια ομορφιά τοπίου. Να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε η Ρόδο. Στη Ρόδο μπορείτε να βρείτε μνημεία βυζαντινά, αρχαιοελληνικά, οθωμανικά, εβραϊκά. Υπάρχει το Μεσαιωνικό Κάστρο. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές τουριστικές υποδομές. Επομένως η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός τόπος για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων και είναι προς το συμφέρον όλων να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να πάμε ακόμη πιο προωθημένα στο τελικό νομοσχέδιο που θα πάει στη Βουλή. Και πότε να πάμε και γρήγορα, Βουλή, να σας πω την αλήθεια, να πάμε και γρήγορα, διότι αυτά που λέω τώρα δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, τα συζητάνε οι άνθρωποι του χώρου εδώ και δεκαετίες. Είχαν γίνει κάποιες απόπειρες στο παρελθόν, αλλά ήταν έτσι πιο αποσπασματικές και δεν προχώρησαν. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να πάμε γρήγορα, να πάμε το Μάρτι σε ένα άλλο πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζουμε για θέματα ρύθμισης των ΜΜΕ, ώστε και οι παραγωγοί που θα επισκεφτούν τις Κάνες τον Απρίλιο να έχουν μαζί τους και ένα έτοιμο νομοσχέδιο, προκειμένου να το πούν στην παγκόσμια κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι εδώ. Ότι μπήκε και η Ελλάδα σε αυτή τη διαδικασία. Ότι μπαίνει και η Ελλάδα χάρτη, σε αυτή την παραγωγή. Ναι. Και θέλω να πω για παράδειγμα πόσο σημαντικό είναι ο κλάδος, ότι πρόσφατα στη Βαρκελόνη ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, ναι, ότι βγήκε μια απόφαση να μην δοθούν περισσότερες άδειες για ξενοδοχειακά καταλήμματα. Και αυτό γιατί? Διότι η Βαρκελόνη έχει περίπου 30 εκατομμύρια τουρίστες, περισσότερα από όσους έχει η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός μας πάει εξαιρετικά. Έχει εξαιρετικές επιδόσεις. Γιατί η Βαρκελόνη ήταν και πόλη Ολυμπιακών Αγώνων και με πρόγραμμα την οργάνωσαν, την ανέπτυξαν την Βαρκελόνη. Αξιοποίησαν όλα τα δεδομένα της πόλης και μπορεί να υποδεχθεί τόσο μεγάλο αριθμό. Αλλά πέρα από αυτό. Τις κράτησε, τις ανέπτυξε και τις αξιοποίησε περαιτέρω. Δεν τις βεβαίως, ανέπτυξε τις υποδομές, αλλά έχει και μια ελκυστική πολιτική, αν θέλετε, για την οπτικοακουστική παραγωγή. Και όταν μιλάω για οπτικοακουστική παραγωγή, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, λόγω τεχνολογικής εξέλιξης, αυτό που μετράει είναι το περιεχόμενο. Δηλαδή και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, είτε είναι ταινία, είτε είναι τηλεσειρά,
Ήταν μια ταινία μικρού μήκους, ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, μεγάλου μήκους. Είτε είναι ένα προϊόν που έχει να κάνει με virtual reality video game, είτε με animation κινούμενα σχέδια. Το θέμα είναι ότι μπορεί να αναπαράγεται και να μεταφέρεται από μια απλή συσκευή, κυρίως τηλεπικοινωνίες, από ένα έξυπνο κινητό, ένα smartphone ή από μια ταμπλέτα. Επομένως είναι και ένα προϊόν το οποίο, αν θέλετε, είναι εξαγώγημο. Άρα θα ταξιδέψει και η Ελλάδα και το ελληνικό τοπίο πάρα πολύ πιο εύκολα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα η οποία βάλεται βάναυσος από τα διεθνή μίντια τα τελευταία 8 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Κρετσό, υπάρχει ένα θέμα, μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, που είναι η οργάνωση της υπηρεσίας για το διάστημα, που αυτή είναι μια θετική πρωτοβουλία. Ωστόσο, υπάρχει ένα έλλειμμα, είναι σχόλιο προσωπικό δικό μου, ότι έχουμε δαπανίσει δισεκατομμύρια στην ψηφιακή πολιτική και τα συστήματα του δημοσίου δεν διαβάζει το ένα το άλλο, δεν αναγνωρίζει το ένα το άλλο και απότοκο την ταλαιπωρία των πολιτών. Θέλω όμως να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που διαχειρίζεται το Υπουργείο, που είναι η κινητή τηλεφωνία, διότι έχει προχωρήσει πολύ στην Ελλάδα και θέλουμε να δούμε το επόμενο βήμα. Επειδή τώρα βλέπουμε και τις διαφημίσεις του 4G κτλ. Το 5G, την πέμπτη γενιά, θα είναι το 2020 που έχετε βάλει το ορόσημο, που είναι ορόσημο ούτως ή άλλως για τις τηλεοπτικές άδειες, ή θα έχουμε νωρίτερα αυτή την τεχνολογία? Κοιτάξτε, στην χώρα μας. Ο στόχος μας, καταρχάς η χώρα έχει εξασφαλίσει κάποια κονδύλια για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, πιο γρήγορων δικτύων. Υλοποιεί κάποια προγράμματα όπως το Rural για περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερα προβλήματα προσβασιμότητας. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην αποκλειστεί κανένας από την τεχνολογική αλλαγή. Και βάζω σε αυτό και χωρικά περιφερειακά κριτήρια, αλλά βέβαια βάζω και πολλά πληθυσμιακά. Δηλαδή είναι και ένα θέμα, αν θέλετε, οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, ενίσχυσης της εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες. Στα θέματα υποδομών έχουμε προβλήματα. Δεν θέλω να αναφερθώ στα θέματα της DJI, γιατί είναι αρκετά πρωί και δεν πρέπει να κάνουμε την εκπομπή μας βαριά, φαντάζομαι. Αλλά καταλαβαίνουν όλοι ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν, ας πούμε, τεράστιο πρόβλημα πρόσβαση στην ενημέρωση, στην τηλεόραση π.χ. Έτσι, το ίδιο έχουν και με τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό γεννά προβλήματα, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, στα παιδιά που πρέπει να αποκωδικοποιήσουν το σύγχρονο οπτικοακουστικό σήμα και όχι μόνο απλώς να το καταναλώνουν προϊόντα, αλλά να γίνουν και δημιουργοί προϊόντων και τέχνης και γενικότερα, τέλος πάντων, να συμμετέχουν στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε. Εμάς στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα υπάρχοντα κονδύλια, να βρούμε και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από τον EIF και από το πακέτο Juncker, να προχωρήσουμε γρήγορα σε υποδομές στα ευρυζωνικά δίκτυα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος, πρέπει να γίνει κόμβος. Δεν είναι μια χώρα η οποία έχει τεράστια επισκεψιμότητα ως τουριστικός προορισμός. Και θα βοηθήσει και σε πτυχές όπως είναι η τηλεϊατρική, που εμείς τη χρειαζόμαστε ως νησιωτική χώρα, για να βοηθήσουμε και τους πολίτες μας που είναι και σε κριτικές περιοχές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Σκάλκο, ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, λέμε τηλεϊατρική. Τηλεϊατρική σημαίνει ότι χρειάζεσαι πολύ καλά υποδομές, καλά δυνατά δίχτυα. Βέβαια. Δηλαδή, όταν ένας ασθενής βρεθεί σε ένα ασθενοφόρο, να μπορεί το διαδίκτυο να υποστηρίζει ταυτόχρονα ένα φάκελο, τη διαδρομή, το ιστορικό του, να μπορούμε να βλέπουμε σε real time ποιοι ήταν οι γιατροί που τον περίθαλψαν, σε ποιες υποδομές πρέπει να πάει, να γίνεται, τέλος πάντων, μια πρόχειρη γνωμάτευση, προκειμένου να προλαμβάνεται κάτι πολύ πιο δυσάρεστο. Η οποία είναι πολύτιμη, κύριε Κρέτσο, δηλαδή είναι σωτηρία είναι για τη ζωή. Ξέρετε κάτι, σε αυτό το Υπουργείο ανακαλύπτουμε μόνο ευκαιρίες. Δηλαδή, ενώ έχουμε, η αλήθεια είναι, τα κακό σκήμενα, κυρίως όσον αφορά το χώρο των media, το οποίο θεωρώ ότι και αυτό όμως θα αλλάξει, υπάρχει και εκεί ένα σχέδιο και ένα πλάνο και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνει και με όρους συνένεσης πολιτικής, κοινοβουλευτικής. Αλλά όσον αφορά την ψηφιακή πολιτική και τις τηλεπικοινωνίες, βλέπουμε μόνο ευκαιρίες. Αυτό που είπατε για το διάστημα, θα πω μόνο ένα στοιχείο για να μην κουράζω τους τηλεθεατές, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου, λειτουργούν περίπου 105.000 στρέμματα γεωργίας ακριβίας. Και με φωτογραφίες που έρχονται από το δορυφόρο μπορούν οι παραγωγοί να παράγουν ένα προϊόν το οποίο είναι satellite proof, είτε είναι κρασί είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να τις βοηθούν
όσον αφορά τις μελέτες εδαφολογικές που πρέπει να κάνουν, να μελετούν και να παρατηρούν την υγρασία του εδάφους, τις ανάγκες ποτίσματος. Αυτό μειώνει το κόστος παραγωγής με βάση τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, οι οποίοι δεν είναι λίγοι. Έχουμε περίπου 40-50 επιχειρήσεις που ασχολούνται με διαστημικές εφαρμογές στη χώρα, με έναν ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Κύριε Κρέτσο, να πούμε μια κουβέντα κλείνοντας και με αυτό να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ, για το θέμα για το Παγκόσμιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών που διεξάγεται στη Βαρκελόνη και θα παραστεί εκεί ο κύριος Παπάς. Νομίζω θα πάτε κι εσείς αύριο. Θα πάω κι εγώ αύριο. Δυστυχώς θα χάσω τα κούλουμα του Δήμου, αλλά τέλος πάντων πάμε στη Βαρκελόνη με μια διευρυμένη εθνική αποστολή. Θα είναι και η κυρία Δούρου, θα είναι και άλλη γενική γραμματής. Είναι όλες. Το νευραλγικό σημείο στο συνέδριο ποιο είναι? Το σημείο στο συνέδριο, κοιτάξτε, καταρχάς είναι το μεγαλύτερο meeting point, η μεγαλύτερη συνάντηση που γίνεται από ανθρώπους της αγοράς, από startups, και είναι ένα πάρα πολύ καλός χώρος για να γίνουν συζητήσεις, να αναπτυχθούν συνεργασίες, να ανοίξουμε και εμείς ορίζοντές μας με το τι υπάρχει έξω από τεχνολογίες όσον αφορά τον έξυπνο πόλεο, smart cities, για την ενέργεια, μάλιστα, για χίλια δυο πράγματα. Φέτος πάμε με μια διευρυμένη εθνική αποστολή. Η Ελλάδα δεν θα έχει ένα μίζερο περίπτωρο, αλλά πάμε αρκετά δυναμικά. Στηρίζει την προσπάθεια η ΕΡΤ και θέλω να πω και ένα καλό λόγο για την ΕΡΤ, διότι τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι κάποιοι δεν λένε καλά λόγια για την ΕΡΤ. Έτσι, η ΕΡΤ είναι πάντα κοντά στα μεγάλα γεγονότα, και τα αθλητικά και τα πολιτικά. Και τέλος πάντων, στο σημείο που έχει φτάσει η χώρα, που πρέπει να γυρίσει σελίδα, καλό είναι όλοι να δείξουν αυτό το πνεύμα συνέργειας. Και η ΕΡΤ είναι εκεί. Επομένως, θα στηρίξει και επικοινωνιακά την προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να έχει ένα αξιόπιστο, δυνατό, μια αξιόπιστη και δυνατή παρουσία φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρέτσο. Ήταν κοντά μας ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο κ. Λευτέρης Κρέτσος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εμείς.